Στα αλήθεια πιστεύετε ότι μπορείτε να πείτε σε μια γυναίκα ξαφνικά, στα 65, καθαρίστρια, μερικής απασχόλησης, ότι μπορεί να είναι στα γόνατα και να καθαρίζει σκάλες. Σκάλες στην κράβα. 65 χρονών. Μπορείτε να φανταστείτε τον πατέρα σας. Λοιπόν που λες όπως τα ακούς, έτσι όλα γίνανε. Και τελικά αυτά που μείνανε φωνάζουνε, βουλιάζουνε, πονάνε και παλεύουνε απάντηση και φως, όλα γυρεύουνε. Φωνάζουνε, βουλιάζουνε, πονάνε και παλεύουνε απάντηση και φως, όλα γυρεύουνε. Αυτό θα με φάει το γιατί. Γιατί να γίνουν όλα αυτά. Γιατί να τρέμω το μετά σε μια παράνοια γενική. Εγώ να ψάχνω λογική. Αυτό θα με φάει το γιατί. Γιατί να γίνουν όλα αυτά. Γιατί να τρέμω το μετά σε μια παράνοια γενική. Εγώ να ψάχνω λογική. Τη γυναίκα 65 και 67 χρονών να σας φυλάει τα παιδιά στον υπηαγωγείο. Λοιπόν που λες όπως τα ακούς, έτσι με βρήκανε και στο μυαλό μου όλα μπήκανε. Γυρίζουνε και βρίζουνε μεσάνυχτα χαράματα και να με πάλι εγώ με τα φαντάσματα. Γυρίζουνε και βρίζουνε μεσάνυχτα χαράματα και να με πάλι εδώ με τα φαντάσματα. Λοιπόν που λες όπως τ' ακούς, έτσι με τρύπανε και μου φορτώσαν κι όσα είχανε. Με κλέψανε, μπερδέψανε ξανά τις ιστορίες τους, τα λάθη, τις κρυφές, τις αμαρτίες τους. Με βλέψανε, σε όλα τα καθεστώτα, σε δικτατορίες, σε σφαγές, όταν ο βομβαρδισμός και η σφαγή παίρνει νέους, γυναίκες και γέρους, λέγεται γενοκτονία. Αυτό θα με φάει το γιατί. Γιατί να γίνουν όλα αυτά. Γιατί να τρέμω. Γενιά που πουλάει τα παιδιά της και τις επόμενες γενιές για να καλύψει τις πομπές της, τα λάθη της και τις επιλογές της, δεν αξίζει τον κόπο να υπάρχει. Αυτό θα με φάει το γιατί. Γιατί να γίνουν όλα αυτά. Γιατί να τρέμω το μετά σε μια παράνοια γενική. Εγώ να ψάχνω λογική. Αλλά αν είναι να ρεύσει ένα αίμα, αυτό το αίμα ξέρουμε τι νοστάνε.